όσον αφορά που τα είδαμε και νωρίτερα με την Κιβωτό. Πολλές ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Καλή σας ημέρα, συνάδελφοι. Καλό πρωινό. Καλημέρα. Κωνσταντίνε, θα μας δώσει λίγο εικόνα τώρα τι έχουμε όσον αφορά τις καταγγελίες και για κακομεταχείριση και για σεξουαλική παρενόχληση στα παιδιά της Κιβωτού. Να επαναλάβουμε και να υπενθυμίσουμε ότι οι καταγγελίες αυτές έχουν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ είδα μια ανάρτηση τώρα ανθρώπου που δούλευε σε δομή στην επαρχία. Από τον Αύγουστο, ο οποίος είχε προχωρήσει σε καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών, και από ό,τι κατάλαβα, κανείς δεν είχε ασχοληθεί ουσιαστικά από τότε. Και μάλιστα, να συμπληρώσω πριν δώσουμε το λόγο στον Κώστα του Στάμου, οι πληροφορίες λένε ότι πάνω σε αυτή την ανάρτηση του παιδαγωγού είχε απαντήσει με ανάρτηση η Κιβωτός του παιδιού. Που σημαίνει. Το βασικό είναι ότι είχαν απαντήσει και πάρα πολλά παιδιά που ήταν και έλεγαν ότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Έλα, καλημέρα. Κώστα. Έτσι ακριβώς λοιπόν, μορφή χελοστριβάδας λαμβάνουν πλέον οι καταγγελίες σχετικά με περιστατικά κακοποίησης σεξουαλικής και όχι μόνο, όπως φαίνεται, με θύματα παιδιά που έχουν φιλοξενηθεί ή φιλοξενούνται στην Κιβωτό του κόσμου. Να πούμε ότι το κουβάρι της συγκεκριμένης υπόθεσης άρχισε να εξαντλήγεται πριν από αρκετούς μήνες, όταν στο συνήγορο του πολίτη έφτασαν πολλές καταγγελίες, πολλές αναφορές από παιδιά, τα οποία έλεγαν ότι έχουν πέσει θύμα ασέλγειας ή ξυλοδαρμού ή κάποιες άλλες μορφές κακοποίησης από ανθρώπους που εργάζονται στην Κιβωτό του κόσμου. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες αξιολογήθηκαν ως πολύ σοβαρές από την ανεξάρτητη αρχή, με αποτέλεσμα να τις διαβιβάσει αλλά και να κάνει αναφορά στην εισαγγελία πρωτοδικών, η οποία διέταξε και τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της έρευνας, το απόγευμα της Τετάρτης, ένας 19χρονος πήγε στην Διεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων και κατήγγειλε ότι για δύο χρόνια, όταν ήταν 16,5 ετών, από το Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι το Γενάρη του 2022, είχε πέσει θύμα ασέλγειας από ένα άτομο το οποίο υπηρετεί στη μη κυβερνητική οργάνωση και μάλιστα κατέχει και σημαντική θέση, ενώ από την κατάθεση του οπότε εξεκλείδωσαν πολλές ακόμη υποθέσεις, καθώς όπως είπε ο 19χρονος, είχε πέσει θύμα όχι μόνο ασέλειας, αλλά μιας κακοποιητικής γενικότερης συμπεριφοράς, με απειλές, με ξυλοδαρμούς, με υποτιμητική και εξευθελιστική συμπεριφορά από το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο μάλιστα και κατονόμασε. Από την κατάθεση του λοιπόν ξεκλείδωσε ότι και άλλα παιδιά φαίνεται πως είχαν πέσει θύμα και ασέλειας αλλά και ξυλοδαρμών. Να πούμε λοιπόν ότι ο 19χρονος είχε δείξει ότι δύο ακόμη άτομα, ένας ενήλικος και ένας ανήλικος, είχαν πέσει θύμα ασέλειας. Είναι οι τρεις περιπτώσεις ασέλειας οι οποίες εξετάζει η ελληνική αστυνομία και θα καλέσει για κατάθεση και τα συγκεκριμένα παιδιά, ενώ μάλιστα μίλησε και για ξυλοδαρμούς ο 19χρονος, καθώς είπε για κάποιους φίλους του, οι οποίοι είχαν κάνει αναφορές ότι κάποια παιδιά σε κάποιες από τις δομές, στην Καλαμάτα, στο Βόλο, είχαν πέσει θύμα ξυλοδαρμού, με αποτέλεσμα ακόμη και να ματώνουν τα πόδια τους από το ξύλο, να κλείνονται μέσα σε δωμάτια, να κλειδώνονται από εργαζόμενους στη συγκεκριμένη δομή. Και από αυτή λοιπόν την κατάσταση ξεκλείδωσαν, θα κληθούν για καταθέσεις 3 με 4 ακόμη άτομα, τα οποία αναμένεται να καταθέσουν σχετικά με τους ξυλοδαρμούς. Μιλάμε λοιπόν για καταγγελίες που αφορούν ξυλοδαρμούς, ασέλγεια, σεξουαλικά εγκλήματα και βέβαια άθλιες ηθίκες διαβίωσης στις δομές, τόσο της Αθήνας όσο της Καλαμάτας και του Βόλου. Καλαμάτα και ο Βόλος, να πούμε ότι εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση από την περιγραφή που έδωσε ο 19χρονος, καθώς όπως είπε, το 2020 το άτομο το οποίο κατανόμωσε, ο καταγγελόμενος δηλαδή, του είχε πει να πάει στο Βόλο, στη δομή του Βόλου, προκειμένου να του εξασφαλίσει κάποια εργασία, να του βοηθήσει να βρει κάποια εργασία, να εξαρτοποιηθεί. Να πούμε ότι το παιδί προέρχεται από μια άπορη οικογένεια, η μητέρα του αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, ο αδερφός του ζητούσε και αυτός δουλειά, είχε βρει δουλειά μέσα από την Κιβωτό του κόσμου, πήγε λοιπόν στο Βόλο, εκεί ξεκίνησε ο εφιάλτης του, όπως καταγγέλει, καθώς το άτομο το οποίο καταγγέλει είχε ασελγήσει σε βάρος του, του ενέβαζε να κάνει δουλειές, να του μαζεύει τα ρούχα, εκεί άρχισε να του κάνει κάποιες άσεμνες πράξεις. Το παιδί στη συνέχεια πήγε στην Καλαμάτα προκειμένου να αποφύγει το συγκεκριμένο άτομο. Τον ακολούθησε και εκεί, όπως έχει περιγράψει την κατάθεσή του στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων. Συνεχίστηκε αυτή η κατάσταση. Ωστόσο, βρήκε το θάρρος να μιλήσει, καθώς, όπως είπε στην κατάθεσή του, όπως περιέγραψε, δεχόταν και απειλές όλο αυτό το διάστημα ότι αν μιλήσει, αν καταγγείλει τα όσα περνάει, θα χάσει τη δουλειά ο αδερφός του, τη δουλειά που είχε βρει μέσα από τον Κιβωτό του κόσμου και θα σταματήσει και η μίσθωση για το σπίτι με το στο οποίο έμεναν στο κέντρο της Αθήνας. Καθώς η οικογένειά του 19χρονου σήμερα παιδιού, ο οποίος έμενε μαζί με τη μητέρα του και τον αδερφό του, ζούσε σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονου, το οποίο ήταν μισθωμένο από την Κιβωτό του κόσμου. Έτσι λοιπόν, από αυτές τις απειλές το παιδί τρομοκρατήθηκε, ωστόσο βρήκε το θάρρος να μιλήσει και η κατάθεσή του είναι αυτή η οποία ξεκλείδωσε και τις υπόλοιπες υποθέσεις. Καθώς θυμίζουμε ότι η ελληνική αστυνομία διερευνά τρεις υποθέσεις ασέλγειας, τη συγκεκριμένη μία ακόμη περίπτωση ενήλικου και ενός ανήλικου και τέσσερις περιπτώσεις ξυλοδαρμών, οι οποίες έχουν προκύψει από τις καταθέσεις και από τις αναφορές στο συνήγορο του πολίτη, οι οποίες αξιολογούνται ως πολύ σοβαρές. Να πούμε ότι την υποπτία της έρευνας έχει αναλάβει η εισαγγελία ανηλίκων και αναμένουν να κληθούν και άλλα άτομα προς κατάθεση, καθώς πλέον έχουν ανοίξει τα στόματα και αρκετοί μιλούν για ένα κακοποιητικό περιβάλλον που έχουν ζήσει στις δομές της Κιβωτού του κόσμου. Και βέβαια όλα αυτά θα διερευνηθούν, καθώς όπως είπαμε, έχουν αξιολογηθεί ως πολύ σοβαρές καταγγελίες και γι' αυτό το λόγο έγινε και αναφορά. Κώστα, από όλα αυτά που μας λες, από όλα αυτά, συγγνώμη, και το ρεπορτάζ προκύπτει ότι δεν υπήρχε κανένας ουσιαστικός έλεγχος στη δομή αυτή, στην Κιβωτό και στις δομές της Κιβωτού σε όλη την Ελλάδα. Γιατί αν υπήρχε ένας ουσιαστικός έλεγχος, δηλαδή υπήρχαν αρμόδιοι φορείς που πήγαιναν, μιλούσαν με τα παιδιά, έλεγχαν τι γινόταν εκεί,
κάτι θα είχε βγει. Και επίσης δεν υπήρχε έλεγχος, γιατί όταν ο άλλος έχει κάνει, άνθρωπος που δούλευε εκεί, έχει κάνει ανάρτηση από τον Αύγουστο και λέει ότι στη δομή στο Βόλο υπάρχουν περιστατικά κακοποίησης κτλ. Και έχουν μπει από κάτω 10 παιδιά που ήταν παλιά στη δομή και λένε έτσι είναι, κάντε κάτι, δεν ασχολήθηκε ούτε τότε κανείς. Και μάλιστα υπάρχουν και καταγγελίες από ανθρώπους που έχουν πάει στην δομή, έχουν προσφέρει εθελοντικά, έχουν βοηθήσει και τους είχε κάνει εντύπωση το γεγονός ότι τους δέχθηκαν χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς κάποια δικλίδα ασφαλείας. Γιατί εγώ μπορεί να προσφερθώ να βοηθήσω, αλλά δεν ξέρουν το ποιόν μου, δεν ξέρουν αν πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν ή τι κουβαλάει ο καθένας πηγαίνοντας σε μια τέτοια δομή όπου φιλοξενούνται μικρά παιδιά. Και από την άλλη, Κώστα, η μία πλευρά του νομίσματος είναι ακριβώς αυτά που λες εσύ, με τη σωρία καταγγελιών που έχουμε, αλλά ο ίδιος ο πατέρας Αντώνιος, όπως και η πρεσβυτέρα, το είδαμε και νωρίτερα, που μίλησαν χθες και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ της ΕΡΤ, λένε ότι δεν γνωρίζουν κάτι. Ότι τα πληροφορήθηκαν και αυτοί από τα μέσα ενημέρωσης και από τα δημοσιεύματα. Καταρχάς, να διαχωρίσουμε τα περιστατικά τα οποία έχουν καταγγελθεί στην αστυνομία, αυτή δηλαδή η σωρία καταγγελιών που έχει φτάσει στα χέρια της αγγελίας από τα περιστατικά που μόλις είπατε. Καθώς το περιστατικό, για παράδειγμα, του καλοκαιριού στη δομή του Βόλου είναι ένα ανεξάρτητο περιστατικό. Δεν περιλαμβάνεται στις καταγγελίες οι οποίες έφτασαν στην εισαγγελία. Και οι καταγγελίες που έχουν φτάσει στην εισαγγελία είναι κάποιες καταγγελίες που είχε μαζέψει ο συνήγορος του πολίτη, είναι από διαφορετικά πρόσωπα, αφορούν διαφορετικούς καταγγελόμενους και διαφορετικής φύσεως αδικήματα. Δηλαδή, άλλα μπορούν να αφορούν ασέλγια, άλλα μπορούν να αφορούν κάποιους ξυλοδαρμούς. Οπότε μιλάμε για διαφορετικά περιστατικά που δεν σχετίζονται, κάτι που κάνει ακόμη πιο σοβαρές και αξιολογίως πιο σοβαρές καταγγελίες. Βέβαια, με το που άνοιξε αυτή η υπόθεση, άρχισαν να ανοίγουν τα στόματα και να έρχονται στο φως και στην επιφάνεια και άλλες καταγγελίες, όπως αυτή του Βόλου. Να πούμε ότι στην περίπτωση του Βόλου, για αυτόν τον ξυλοδαρμό και αυτή η ακοποίηση, είχε απομακρυνθεί το συγκεκριμένο άτομο το οποίο είχε καταγγελθεί. Ωστόσο, αυτό σχετικά με τον έλεγχο που λέτε είναι κάτι το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί. Αν δηλαδή υπήρχε κάποιο έλεγχο και αν όλες αυτές τις συμπεριφορές ατόμων που εργάζονται σε όσο ευαίσθητες δομές είχαν ελεγχθεί για όλα αυτά που κάνουν μέσα στην κυβωτό του κόσμου. Τώρα, ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει και έχει να κάνει σχέση με όλα αυτά.